Σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις προχωρά ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου νόμου Καβάλας. Ο Σύλλογος αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις την 1η Μάρτη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, ώστε να δοθούν 30 κολονοσκοπήσεις από Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου, ενώ στις 13 Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα μελανόματος, θα προσφέρει για πρώτη χρονιά 50 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το μελάνωμα από τη Δευτέρα 13 μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου. Ανακοινώσαμε τώρα στην αρχή του χρόνου, πριν γίνουν όλες, γιατί θα υπάρχει ιδιαίτερη ανακοίνωση για κάθε μορφή προληπτικών εξετάσεων. Ας πούμε, τέλος τώρα του Φεβρουαρίου, μόλις βασίλει ο Ιατρικός Σύλλογος τα ονόματα των γιατρών, των γαστρεντερολόγων που θα πάρουν μέρος στις κολονοσκοπήσεις, θα βγάλουμε ιδιαίτερη ανακοίνωση. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς προληπτικές εξετάσεις γίνονται μέσα στον χρόνο δωρεάν από το σύλλογό μας, με συγχωρείτε, το ανακοινώσαμε τώρα στην αρχή. Και έτσι, από 1η του Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του παχαίου σεντέρου. Εμείς από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου θα δώσουμε δωρεάν 30 κολονοσκοπήσεις για όλες τις προληπτικές εξετάσεις. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι πρώτα προηγούνται η ανασφάλιση και οι οικονομικά ασθενείς. Διότι εμείς είμαστε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που τα έσοδά μας πραγματικά προέρχονται από τις εκδηλώσεις που κάνουμε και από χορηγούς, και έχουμε περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στις 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ενώ από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη, εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ενώ θα προσφερθούν και 100 δωρεάν τεστ ΠΑΠ σε ανασφάλιστους και οικονομικά ασθενείς. Στη συνέχεια, 13 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα μελανόματος. Φέτος σε όλες τις μεσογειακές χώρες, όπως μάθαμε και στο συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, στην ΕΛΟ, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπάρχει μεγάλη έξαρση στο θέμα του μελανόματος. Οπότε έπρεπε να μπει και το μελάνωμα. Έτσι, από Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι Παρασκευή 24 Μαΐου θα γίνει προληπτική εξέταση για το μελάνωμα. Ναι. Θα δούμε σε επαφή με τους δερματολόγους της πόλης, όσοι φυσικά δηλώσουν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι θέλουν να πάρουν μέρος και σε αυτή τη δράση. 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Θα προσφερθούν 50 σπυρομετρήσεις από Δευτέρα 27 Μαΐου μέχρι Παρασκευή 7 Ιουνίου. Λοιπόν, και όπως ξέρουμε, 31 Μαΐου συγκεντρωνόμαστε όλοι κάτω, έχουμε τα μπαλόνια των ευχών. Φέτος θα έρθουμε και σε επαφή με κάποια σχολεία, να είναι κάποια παιδάκια με συνθήματα κατά του καπνίσματος, μπλουζάκια τα οποία θα ετοιμάσουμε εμείς, και θα γίνει λίγο διαφοροποιημένη αυτή η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο.